μας έχει συνηθίσει στα βραβεία, τι σημαίνει για αυτόν αυτό το βραβείο και οι επόμενες μέρες στην ομάδα η οποία τελευταία δεν έχει πάρει τα αποτελέσματα που θα θέλανε και εκείνοι. Θέλω πρώτα να σας ευχαριστήσω θερμά, αλλά αυτό που με ρωτήσατε θα ήταν καλύτερα για μένα το βραβείο αυτό να το έπαιρνε όλη η ομάδα μαζί, κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε και όχι ατομικά. Αυτό ήταν και αυτός είναι ο στόχος μας όλους μαζί και θα ήθελα πολύ να γίνει κάτι τέτοιο για όλη την ομάδα. Έχουν καταλάβει τι ακριβώς συνέβη προχθές και δεν κερδίσαν τον Ηρακλή, γιατί λίγο το σκεφτόταν μετά το μάτς και ο ίδιος και ψάχναν να βρουν τι ακριβώς δεν πήγε καλά. Το έχουν καταλάβει και πιστεύουν ότι ήταν μια παρένθεση. Μάθαμε μέσα από το παιχνίδι που κάναμε λάθος, τι κάναμε σωστά. Κοιτάξαμε χθες κάποια στιγμιότυπα στα οποία ήταν οι αδυναμίες μας και τελικά ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά πιστεύω ότι αμέσως και στον επόμενο αγώνα θα διορθώσουμε πολλά πράγματα τα οποία κάναμε λάθος στο προηγούμενο παιχνίδι. Όσον αφορά τώρα το επόμενο παιχνίδι που είναι το αυριανό με την Ξάνθη και το ματς του Ολυμπιακού της Κυριακής. Ξάνθη είναι μια δυνατή ομάδα, παίζει αρκετά καλά. Εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα το οποίο έχουμε το σκορ, καλύτερο σκορ από αυτούς στο γήπεδό τους. Τώρα τους περιμένουμε εδώ πέρα. Θα παίξουμε και εμείς δυνατά για να πάρουμε την πρόκριση. Όσο αφορά για τον αγώνα του Ολυμπιακού, θα ήθελα πρώτα να στοχεύσουμε στον αγώνα της Ξάνθης και μετά θα μιλήσουμε και για τον Ολυμπιακό.